Περνάει η Ελληνοκύπρια Αδριανή Ιωάννου, η οποία καταγγέλει μέσω του δικηγόρου της Αχιλλέα Δημητριάδη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αρνείται να συμμετάσχει στη διαδικασία ενώπιον του ΕΔΑΦ, στο οποίο αποτάθηκε το 2014 όταν δεν ικανοποιήθηκε από το ύψος της αποζημίωσης που της προτάθηκε από την λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων για περιουσία 18 σκαλών στην Κόμα του Γυαλού. Η Τουρκία προσφέρει μόνο 82.000 για αγορά της γης και δεν δίδει οτιδήποτε για απώλεια χρήσης. Για πρώτη φορά το ΕΔΑΘ εξετάζει την πραγματική και όχι θεωρητική αποτελεσματικότητα των θεραπείων της λεγόμενης Επιτροπής και ειδικά αυτή που αφορά το ύψος των αποζημιώσεων. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτή την στροφή του κράτους στο να μην υποστηρίξει τους πολίτες οι οποίοι διεκδικούν ατομικά δικαιώματα, ενώ είχαμε συνηθίσει στην βοήθεια του κράτους. Η ίδια η αιτήτρια διαμηνεί. Στο τέλος της μέρας δεν προσπαθώ να λύσω το Κυπριακό. Απλώς διεκδικώ μια δίκαιη αποζημίωση μέσα από ένα άδικο και μεροληπτικό πολιτικό σύστημα στα κατεχόμενα. Στην υπόθεση Δημόπουλος, το ΕΔΑΔ αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας είναι εσωτερικό έντυπο μέσω της Τουρκίας, το οποίο πρέπει πρώτα να εξαντληθεί, και ότι οι θεραπείες της αποκατάστασης, αποζημίωσης και ανταλλαγής που δήθεν προσφέρει η Επιτροπή ήσαν εκ πρώτης όψεως επαρκής. Η απάντηση ήρθε από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος ουσιαστικά εξηγεί σε αυστηρό ύφος γιατί δεν πρόκειται να παρέμβει στην υπόθεση. Αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε ιδιώτης επιλέγει να παίρνει στους ώμους του την ευθύνη χειρισμού σοβαρών θεμάτων αρχής που αφορούν ομάδα πληθυσμού και δημιουργείται τελεσμένα, δεν μπορεί ακολούθως να απαιτεί από τη δημοκρατία, όπως ανυπερθέτως παρέμβει, για να υποστηρίξει τις θέσεις και τα δεδομένα που ο ίδιος τροχοδρόμησε. Η στάση της νομικής υπηρεσίας αποφασίστηκε μετά και από γνωμάτευση εμπειρογνώμονα, ο οποίος έκρινε την περίπτωση καθόλου κατά κατά την οποία η δημοκρατία θα έπρεπε να παρέμβει. Δείτε σε λίγο.